Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι πάλι ένα ραντεβού κυριακάτικου καφέ της ανιχνεύσης Web TV. Ο τακτικός συντονιστής αυτής της εκπομπής, ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης, λόγω του ότι θα παραλάβει ένα βραβείο, δεν θα είναι σήμερα μαζί μας, θα βραβευθεί. Και έτσι ανέλαβα εγώ ως συντονιστής της σημερινής συζήτησης. Είμαι ο Νίκος Βασακέλης και είμαι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στο διεθνές προσκήνιο είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ξεκινάμε από τους σεισμούς στην Τουρκία, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι αυτό το οποίο έχει γίνει πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα περίφημα μπαλόνια, τα οποία η Κίνα έχει απλώσει σχεδόν στο σύνολο του πλανήτη. Και από την άλλη μεριά έχουμε και την σημαντική επίσκεψη την οποία θα κάνει ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μπλίνκεν, στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και στην Τουρκία, και αναμένουμε κάποιες ενδεχομένως σημαντικές πρωτοβουλίες από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, είναι αυτό το οποίο άρχισε να εμφανίζεται συστηματικά στην δημόσια συζήτηση, η περίφημη διπλωματία των σεισμών, και όλα αυτά εδώ θα τα συζητήσουμε με τους τακτικούς συνεργάτες του πάνελ στον καφέ της Κυριακής, τον πρέσβη τον κύριο Κανέλο, τον δημοσιογράφο κύριο Αγκάδη, τον στρατηγικό αναλυτή τον κύριο Καλεντερίδη, και θα έχουμε επίσης καλεσμένο από την Ουκρανία τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, ο οποίος είναι αναλυτής, έχει σπουδάσει οικονομικά και θα μας μεταφέρει λίγο την εικόνα από εκεί. Θα αρχίσουμε με τον κύριο Αγκάδη, ο οποίος θα μας δώσει και κάτι πολύ φρέσκο από ό,τι φαίνεται. Κύριε Αγκάδη, καλή σας μέρα και σας ακούμε. Καλή σας μέρα, καλημέρα σας, και ξεκινάμε αμέσως με μία είδηση η οποία κυκλοφόρησε πριν από λίγο. Πρώτο θέμα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Hürriyet, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Mevlüt Çavuşoğlu συνομιλεί με τον απεσταλμένο της εφημερίδας στην σεισμόπληκτη περιοχή. Αναφέρεται στη διεθνή βοήθεια όπου, όπως είπε, ήταν από 88 χώρες 11.302 άτομα έφτασαν στην Τουρκία και βοήθησαν τους σεισμόπληκτους. Ευχαριστεί όλους ο Τούρκος Υπουργός αρχικά και ξεχωρίζει την Ελλάδα. Η Ελλάδα, είπε, προσέτρεξε ως ένας πραγματικός γείτονας. Αυτό δεν ξεχνιέται. Αμέσως μετά αναφέρθηκε και στην Αρμενία ότι δεν ξεχνάει και τη συμπεριφορά της Αρμενίας και συνεχίζει λέγοντας: όταν δέσουμε τα τραύματά μας, τώρα μόλις το έχω σημειώσει αυτό γιατί πριν από λίγο το είδα, όταν δέσουμε τα τραύματά μας για αυτήν την μεγάλη ανθρωπιστική αλληλεγγύη, θα κάνουμε, η Τουρκία δηλαδή, μια τελετή για να αποδώσουμε μετάλλιο περηφάνειας στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πολύ θερμά λόγια από τον Τούρκο Υπουργό, από τον αρχηγό της τουρκικής διπλωματίας. Ποιος ξέρει, συνέχισε παρακάτω, ποιος ξέρει, είπε ο κ. Τσαούσολου, στα νέα χωριά που θα ανοικοδομηθούν, στους νέους μαχαλάδες, στις νέες γειτονιές, αυτές οι χώρες μπορεί να δοθεί και τα ονόματα αυτών των χωρών. Ευπρόσδεκτα και καλοδεχούμενα όλα αυτά, βέβαια, τα μηνύματα που καταφθάνουν από την Τουρκία, όπως ήταν και πολύ ισχυρά τα μηνύματα που εξέπεψε η ελληνική Αθήνα μετά τους σεισμούς. Αυτή την είδηση θέλω να δώσω για να συνεχίσει και ο κύριος πρέσβης να εκτιμήσει αυτή την πολύ θερμή τοποθέτηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών.
Να καλημερίσουμε στο πάνελ και τον κύριο Καλεντερίδη, ο οποίος μόλις συνδέθηκε. Λίγο την άποψή σας, κύριε Πρέσβη, για αυτά τα οποία μας ανέφερε τα πολύ φρέσκα ο κύριος Αγάδης. Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να τα αξιολογούμε με ανάγκη μακροχρόνιας σκοπιμότητας και μακροχρόνιας σκοπιμότητας όχι μόνο από δικής μας πλευράς, αλλά από πλευράς των Τούρκων. Η Τουρκία σήμερα θέλει μετά το τραγικό αυτό γεγονός των σεισμών να δημιουργήσει καλύτερες και πιο ανοιχτές αγκαλιές υποδοχής στον διεθνή χώρο. Βεβαίως ενδιαφέρεται πάρα πολύ να δημιουργήσει και μία δικλίδα ασφαλείας σωστής και μακροχρόνιας θετικής αντιμετώπισης τόσο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και άλλων κρατών, και όλα αυτά τα νέα και οι ανακοινώσεις τις ακούμε με χαρά, αλλά δεν πρέπει να μας κάνουν να εφησυχάζουμε. Ο εφησυχασμός θα είναι ένα σκέλος της αφέλειας για την οποία πολλές φορές δυστυχώς διακρινόμαστε. Και αυτά, επειδή είναι δημόσια, θα πρέπει να τα πούμε με σαφήνεια και μεγάλη δόση ρεαλισμού, γιατί ας μην ξεχάσουμε ότι μόνο εάν ακυρωθούν οι διεκδικήσεις για θέματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία και ασφάλεια, μόνο αν ανακληθούν τα περί κάσους μπέλη ή άλλων ζητημάτων, τότε μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα βήματα σε μία προσέγγιση την οποία χρειαζόμαστε με τους Τούρκους. Εάν δεν γίνουν αυτά, τα τεχνάσματα, τα λέω έτσι γιατί αφορούν έναν επικοινωνιακό χώρο, καλός ή κακός, θα μείνουν απλά γεγονότα που δεν θα έχουν καμία ουσία στα επόμενα χρόνια ή στους επόμενους μήνες. Θέλω να σας πω επίσης ότι πληροφορίες από την Ευρώπη και κυρίως από τη Γερμανία μου λένε ότι ετοιμάζονται να μεταφέρουν πολύ μεγάλο πληθυσμό από τους πληγέντες, ας τους πούμε έτσι για να τους χαρακτηρίσουμε, σε 3 ή 4 χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Ενδεχομένως δε και κάποιες ειδήσεις αναφέρονται σε μεταφορά πληθυσμών και στα κατεχόμενα της Βορείου Κύπρου. Εάν λοιπόν αυτό συμβεί, δεν θα κάνει τίποτα άλλο η Τουρκία παρά να αντιμετωπίσει, και καλά κάνει από την δική της πλευρά, με τρόπο δικό της στρατηγικό, αυτό που συνέβη και που αφορά την τραγική μοίρα του φτωχού λαού της περιοχής αυτές. Νομίζω, αν θέλετε να προχωρήσω στην διεθνή ανάλυση των γεγονότων, το κάνω τώρα, το κάνω μετά. Ωραία. Να το κάνουμε λίγο μετά, να ρωτήσουμε και τον κύριο Καλεντερίδη, ένα σχόλιο μάλλον πάνω σε αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Αγάδης για το τελευταίο δημοσίευμα. Κύριε Καλεντερίδη, το μικρόφωνο σας ανοίξτε λίγο. Ναι, καλημέρα και πάλι. Προσπάθησα και εγώ να ρίξω μια ματιά στον τουρκικό τύπο. Προφανώς είναι πρώτο θέμα ο σεισμός. Και σε ό,τι μας αφορά, νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Τσαβούσογλου για τα ελληνοτουρκικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αποκαλύπτουν διπλωματικές πηγές, έτσι το λένε τώρα, τα 3 από τα 6 σημεία που φέρεται η Ελλάδα να έχει συμφωνήσει για μια προσέγγιση. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο κύριος, θα διαβάσω επακριβώς ο κύριος Τσαβούσογλου. Στο παρελθόν επίσης, μεταξύ άλλων,
Στο παρελθόν επίσης υποστηρίζαμε ένας τον άλλον. Εννοώ ως γείτονες, υποστηρίζαμε ένας τον άλλον ως άνθρωποι και τα κράτη όποτε αντιμετωπίζουμε τέτοιες κρίσεις καταστροφές. Ναι, είχαμε διαφωνίες, είχαμε θέματα σε εκκρεμότητα, αναδιαστήματα και δυστυχώς είχαμε εγκλημακώσεις. Όμως, όπως συζητήσαμε τον κύριο Δένδια, νομίζω πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση και να μην περιμένουμε άλλη καταστροφή για να δουλέψουμε μαζί. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Όταν ο κύριος Τσαβούσουλου και παρόντος του κυρίου Δένδια, αλλά και τώρα στη συνέντευξή του, λέει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο σεισμό, δεν υπάρχει ίχνος αυτοκριτικής για την κατάσταση που έχουν φτάσει εδώ οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τουν αντίον, λέγοντας ότι εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου, ξαναγυρνάμε πάλι στα ίδια, αποκλείοντας ο Τσαβούσουλου, τουλάχιστον δεν είπε τίποτα γι' αυτό, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας ή αν θέλετε ακόμα και παραπομπή του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος μετά από όλη αυτή την ιστορία και την αχρίαστη κατά την άποψή μου επίσκεψη Δένδια. Καλά, για το σφιχταγκάλιασμα δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι η Ελλάδα χάνει τη σοβαρότητά της με τέτοιες ανοησίες. Δεν μπορεί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εκπροσωπεί τη χώρα. Μπορεί να αγκαλιάσει στα κλειστά δωμάτια. Δημοσίως πρέπει να τηρεί μια σοβαρότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε το επόμενο ντουζ που θα υποστούμε από την Τουρκία, όταν για παράδειγμα είπε ο Τατάρ, εμείς λέει θα συνεχίσουμε τις διαδικασίες στην αμόχωστο σαν να μην συμβαίνει τίποτα για το άνοιγμα των Βαρωσίων. Κυρίως όμως πιστεύω ό,τι και να συμβεί, ό,τι πιέσεις και να δεχθεί η Τουρκία σε αυτή την κατάσταση δυναμίες που βρίσκεται τώρα, όταν υπάρχουν εξελίξεις σε θέματα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Λιβικό Πέλαγος, θα πρέπει να θεωρούμε βέβαιο ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Όσον αφορά τον διάλογο, εδώ υπάρχει να κάνουμε ένα σενάριο. Ξεκινάει ο διάλογος. Θα ξεκινήσει και θα μπει ως θέμα η αμφισβήτηση του τουρκολιβικού μνημονίου. Αν υπάρχει ένας στην Ελλάδα, ένας που πιστεύει κάτι τέτοιο, πραγματικά θα πρέπει να πάει να κοιταχτεί. Επίσης, θα καθίσει η Τουρκία και θα συζητήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Τι λέει ο Ερντογάν, ο Τσαβούσουγλου. Λέει είναι προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα και δεν πρόκειται η ελληνική κυβέρνηση να κάνει βήμα προς την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων επειδή, για να αποφύγει την πίεση της κοινής γνώμης. Ενώ εμείς στην Τουρκία δεν έχουμε καμία πίεση από την κοινή γνώμη για αυτά που θέλουμε να κάνουμε στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθήλυνα αρμόδιος ο κύριος Κανέλος. Κάτι είπε τέλος πάντων ότι θα πρέπει να μην είμαστε αφελείς. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα πολύ σωστά βρέθηκε στο πλευρό των λαών που κατοικούν στην περιοχή της Κιλικίας και της Μεσοποταμίας, Κούρδοι, Άραβες, Τούρκοι και όποιος άλλος να κατοικούσε εκεί. Ο Εγγέλαδος δεν βλέπει ούτε σύνορα που χάριξαν οι άνθρωποι στα κράτη, ούτε φυλές, ούτε εθνικές και θρησκευτικές ταυτότητες. Χτύπησε όλο τον κόσμο και η Ελλάδα και η ανθρωπότητα θα έπρεπε να είναι σε όλο τον κόσμο που έχει πληγεί κοντά. Σωστά η Ελλάδα βρέθηκε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Σωστά και η ελληνική κοινωνία ανταποκρίθηκε. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Φορτώνονται κοντέινερ από την Πάτρα, από τη Θεσσαλονίκη, από όλους τους δήμους. Ακόμα και από μικρούς δήμους. Για να κατευθυνθούν. Προσέξτε όμως, οι Δήμοι είναι πιο έξυπνοι μάλλον από το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην Τουρκία και στη Συρία λένε. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Από τη στιγμή που ναι, κινηθήκαμε επί τη βάση ανθρωπιστικών αξιών, όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας σε συνέντευξή του στα Νέα. Δεν είχαμε πολιτική στόχευση. Γιατί δεν κάναμε ακριβώς το ίδιο και με τη Συρία? Γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τη στιγμή που τηλεφώνησε στον κύριο Ερντογάν, ο οποίος πριν λίγες μέρες τον καθίβριζε, προσωπικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, καθίβριζε την Ελλάδα, μας καλούσε να μάθουμε μπάνιο, θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά, θα σας ρίξουμε τους πυράβλους, κρατούν την Κύπρο, διεκδικούν από την Ελλάδα. Τηλεφωνήσαμε λοιπόν στον Ερντογάν και δεν τηλεφωνήσαμε στον Άσαντ. Δηλαδή τι σχέση έχει το τι συμβαίνει με τον Άσαντ σε πολιτικό και γεωπολιτικό επίπεδο? Το ζήτημα ήταν ο σεισμός. Γιατί λοιπόν δεν έκανε ένα τηλέφωνο, όπου εκεί κατοικούν και 2 εκατομμύρια χριστιανοί, που δεν τους έκανε γενοκτονία ο Άσαντ, σε αντίθεση με την Τουρκία, που συνεχίζει να κάνει γενοκτονία σε οτιδήποτε είναι διαφορετικό από τουρκο-μουσουλμανικό? Γιατί λοιπόν
Πρώτον, δεν έγινε το τηλεφώνημα, δεν θα κόστιζε τίποτα. Και από εκεί και μετά, παρόλες τις κυρώσεις και όλα αυτά που υπάρχουν εναντίον της Συρίας, να έπρεπε η Ελλάδα να βρει τρόπους και το πρώτο καράβι που θα πήγαινε στη Λατάκη να ήταν ελληνικό. Η Συρία είναι μια φιλική χώρα, αδελφή θα έλεγα, χώρα που σέβεται τη διαφορετικότητα εθνική και θρησκευτική. Είναι ένα σκληρό καταπιεστικό καθεστώς, αλλά εμείς δεν βαθμολογούμε τις χώρες και τα κράτη όταν υπάρχει ανθρωπιστικό ζήτημα, ποιες είναι επιδόσεις του στα ανθρωπιστικά δικαιώματα, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αν βαθμολογούσαμε, ο Ερντογάν θα ήταν, το καρνέ του Ερντογάν θα ήταν πολύ βαρύτερο από το Άσαντ. Ο Άσαντ μπροστά στον Ερντογάν είναι ένα προσκοπάκι. Γιατί λοιπόν αυτό να συμβαίνει, γιατί η Ελλάδα να κυρίαρχει. Θα αναρθούμε πάλι σε αυτό εδώ, έτσι, για να κλείσουμε λίγο αυτό. Λίγο το μικρόφωνο σας κάπου μικροφωνίζει. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω. Κλείνω το μικρόφωνο. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, κύριε Αγκάδη, επανερχόμαστε σε εσάς. Ας διευρύνουμε λίγο την συζήτηση. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρέμβαση. Θα έρθω και σε εσάς. Εγώ θα ήθελα να στη συνέχεια. Επειδή ο κύριος Αγκάδης θα αποχωρήσει σε λίγο, έτσι. Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ στο πρώτο θέμα που απασχολεί την Τουρκία τώρα, καθώς οι μετασεισμικές δονήσεις δυναμίτησαν το πολιτικό σκηνικό στη Τουρκία. Ο Ερντογάν σχεδιάζει την αναβολή των εκλογών, χαρακτηρίζει το σεισμό καταστροφή του αιώνα. Σε αυτές τις συνθήκες, λένε οι συνεργάτες του Ερντογάν, πρώην υπουργοί, πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Μπλέντα Ρέντς, σε αυτές τις συνθήκες δεν γίνονται εκλογές, λένε οι συνεργάτες του Ερντογάν. Η αντιπολίτευση λέει όχι στην αναβολή. Η καταστροφή του αιώνα είναι ο ίδιος ο Ερντογάν, λέει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Με το σεισμό ήρθαν τα πάνω κάτω στα σχέδια του Ερντογάν. Είχε στρώσει το έδαφος, αυξήσεις, μονιμοποίηση εκτάκτων στο δημόσιο, σχεδόν 500.000 συμβασιούχοι, 2.5 εκατομμύρια προώρες συντάξεις, στέρισε το βασικό πολιτικό του αντίπαλο, τον Ιμάμογλου, στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Τα έκανε όλα, ήταν στρωμένο το παιχνίδι. Το σχέδιο αυτό κατέρευσε και για να ξαναστρώσει το παιχνίδι των εκλογών, ο Ερντογάν έχει ανάγκη από πολύ χρήμα και αρκετό χρόνο. Σκοπός του, έτσι φαίνεται, είναι αναβολή των εκλογών σε μια περίοδο, δεν ξέρουμε πότε, τώρα καλοκαίρι, φθινόπωρο του χρόνου, αλλά θα επιλέξει το χρόνο, εκείνος το χρόνο που τον βολεύει περισσότερο, όποιος είναι αυτός. Αν δηλαδή αύριο έκρινε ότι είναι ευνοϊκές οι συνθήκες για εκλογές, θα έκανε αύριο τις εκλογές. Δεν έχει κανένα πρόβλημα εκεί με την ερμηνεία του συντάγματος. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τον Ερντογάν. Βέβαια, το τελευταίο σχέδιο που απομένει, γιατί ο Ερντογάν όταν βλέπει τα πράγματα δύσκολα πάει πίσω τις εκλογές, όταν τα βλέπει ότι είχε στρώσει το έδαφος, τις είχε φέρει στις 14 Μαΐου λίγο μπροστά. Όταν δει ότι δεν κερδίζει τις εκλογές, εκεί τι γίνεται? Αυτό είναι το σχέδιο, το τελευταίο σχέδιο που απομένει, είναι με κάθε κόστος να παραμείνει στην εξουσία όταν δει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Τότε την Τουρκία την περιμένουν δύσκολες μέρες. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί καθημερινά όσον αφορά το θέμα των εκλογών θα έλεγα είναι κυριάρχο αυτή τη στιγμή το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Κάποιοι λένε αν θα γίνουν και ποτέ εκλογές, αυτό το αφήνουμε σε μια γωνιά και αυτό στη σκέψη μας, αλλά αυτό είναι αυτή τη στιγμή το κυριάρχο θέμα. Και το δεύτερο, γιατί δεν ο στρατός δεν δραστηριοποιήθηκε ο στρατός στο σεισμό. Σε όλη αυτή τη σεισμόπληκτη περιοχή υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις, είναι το δεύτερο σώμα στρατού, είναι σε όλες τις πόλεις ταξιαρχίες και ο τουρκικός λαός έχει μάθει ότι όταν γίνονται φυσικές καταστροφές αμέσως είναι
την ίδια στιγμή, σε λίγες ώρες, βλέπουν το στρατό να δραστηριοποιείται. Λέγεται λοιπόν, κυκλοφορούν πληροφορίες, όχι βέβαια από τις τηλεοράσεις που λέγονται από τον Ερντογάν, από τα κοινωνικά δίκτυα, ότι έγινε ένας καυγάς. Το πρωί, όταν ενημερώθηκαν, οι πρώτοι που μάθαν για το σεισμό ήταν οι στρατιωτικοί διοικητές. Και οι δεύτεροι, οι δήμαρχοι, οι νομάρχες κτλ. Αυτοί επικοινώνησαν με τους προϊσταμένους τους, τον Σοϊλού, τον Υπουργό Εσωτερικών, τη στρατοχωροφυλακή, οι δήμαρχοι και οι νομάρχες, με τον ΑΚΑΡ, οι στρατιωτικοί. Αποφάσισαν οι δύο υπουργοί ότι πρέπει να ξεκινήσουν να παρέμβει ο στρατός, να βγουν στους δρόμους. Ενημέρωσαν στη συνέχεια τον Ερντογάν, θύμωσε ο Ερντογάν πώς παίρνουν τέτοιες αποφάσεις δίχως να έχουν την έγκρισή του, και έτσι σταμάτησε αυτή η δραστηριότητα και είδαμε τους στρατιώτες μετά από 3 μέρες, δηλαδή όταν είχε περάσει το πρώτο κρίσιμο 48 ώρο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που συζητιέται στην Τουρκία μαζί με τις εκλογές, και περιμένουμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις. Πάνω σε αυτό εδώ το θέμα που αναφέρατε μόλις, αυτή η σύγκρουση, σε εισαγωγικά σύγκρουση, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Ερντογάν ενδέχεται, διαστητικά τώρα δεν μπορείτε να έχετε πληροφορία, αλλά ενδέχεται να έχει κάποιες επιπτώσεις στην πορεία του πολιτικού συστήματος στην Τουρκία. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα με αυτές τις πληροφορίες που έχουμε. Δεν διαψεύστηκαν, κυκλοφόρουν, δεν διαψεύστηκαν. Αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ότι ο Χουλουσί Ακάρ, ο Υπουργός Άμυνας, σε μια συνέντευξη τύπου δεν είπε αυτό που λένε όλοι οι υπουργοί στην Τουρκία, όποιος υπουργός ή όποιος αρμόδιος ενός δημόσιου οργανισμού. Κάνει κάτι, λέει, με εντολή του Προέδρου μας Ερντογάν, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτόν τον δρόμο. Άλλος υπουργός, με εντολή του Προέδρου μας, για οτιδήποτε. Όλοι οι υπουργοί, για οτιδήποτε, ξεκινάνε την τοποθέτησή τους λέγοντας αυτή τη φράση. Όπως λένε οι ιερωμένοι, στο όνομα του Πατρός και του, και αρχίζει και λέει τον ύμνο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στην Τουρκία, μας όλους. Ο Χουλουσί Ακάρ λοιπόν, μετά από αυτό, εγώ είδα μια συνέντευξη του, μια συνέντευξη τύπου, ούτε στην αρχή είπε με εντολή και διεκτήβες του Προέδρου μας, ούτε στη μέση της ομιλίας του, ούτε στο τέλος είπε αυτό το πράγμα. Αυτό το σημείωσα. Η κρίση, η αντίθεση που θα οδηγήσει, αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει, δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγάδη. Ένα σχόλιο ήθελε να κάνει ο κύριος Ευτυχίδης. Κύριε Βορυσακέλη, και μετά θα πάμε στα δικά σας. Να διορθώσω λιγάκι. Διεθνολόγος είμαι, διεθνείς σχέσεις και διεθνές δίκαιο, όπως σπουδάζω. Έχω ειδίκευση στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Και κλείθηκα σήμερα από τον κύριο Σαββίδη να σχολιάσω και εγώ τα της Τουρκίας, μια που έχω και εγώ μια καλή σχέση και καλή επαφή με αυτή τη χώρα. Δεν κλείθηκα για την Ουκρανία σήμερα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σημειώσω δύο πράγματα. Οι θέσεις μου καταρχήν δεν απέχουν μακριά ούτε από τις θέσεις του κυρίου Καλετερίδη, ούτε από τις θέσεις του κυρίου Κανέλου. Είναι αστείο πραγματικά να πιστέψουμε ότι η διπλωματία των σεισμών μπορεί να λειτουργήσει και να φέρει περαιτέρω αποτελέσματα. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία δεν σκοπεύει να αποφυγηθεί ούτε τις ανεκδιήγητες διεκδικήσεις της, ούτε να αλλάξει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ούτε να προχωρήσει στην επίλυση του Κυπριακού, που παραμένει πάντα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εκεί. Αντίθετα, βλέπουμε μια Τουρκία που συνεχίζει την προσπάθεια να δώσει κρατική υπόσταση στο κρατήδιο, στο ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου. Και η προσπάθεια εντείνεται τόσο στον ΟΗΕ όσο και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Είδαμε πρόσφατα ότι έκανε το κρατήδιο μέλος του οργανισμού
τουρκικών κρατών ως παρατηρητή. Είναι βήματα που γίνονται σε μια σταθερή προσπάθεια να δοθεί κρατική υπόσταση και ενώ ακούγονται και απόψεις μιας πιθανής προσάρτησης, κάτι βέβαια που εγώ δεν υποστηρίζω ότι μπορεί να συμβεί. Το δεύτερο σημείο που θέλω να σημειώσω από αυτή την κρίση είναι ο τρόπος που λειτουργούν οι σύμμαχοι μας. Και το σύμμαχοι το βάζω σε εισαγωγικά. Δηλαδή, είδαμε την αντίδραση του Αμερικανού πρέσβη μετά την επίσκεψη Δένδια στην Τουρκία, όπου εξέφρασε την αγαλίαση του, και βλέπουμε σήμερα μια εξαιρετικά σημαίνουσα επίσκεψη του Άντονι Μπλίνκεν στην Τουρκία. Οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι συνήθως έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν τις οποιαδήποτε ευκαιρίες, το οποιοδήποτε ανοιχτό παράθυρο, για να δώσουν λύσεις, το λύσεις και πάλι θα το βάλω σε εισαγωγικά, σε προβλήματα που μαστίζουν τόσο τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων, αλλά όσο και τον ΝΑΤΟ. Θεωρώ λοιπόν ότι ίσως να είναι μια αρνητική εξέλιξη η όποια προσπάθεια να δοθούν λύσεις σε τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Σάββας Καλλιτερίδης, ότι οι Τούρκοι καλλιεργούν διεκδικήσεις, εμείς δεν καλλιεργούμε τίποτα. Εμείς ζητάμε αυτά που έχουμε. Ουσιαστικά δηλαδή, διάλογος, ο όποιος διάλογος, σημαίνει διεκδίκηση των τουρκικών διεκδικήσεων, και αυτό είναι κάτι εντελώς αρνητικό. Αυτές είναι οι απόψεις μου για το εσωτερικό της Τουρκίας. Μπορώ να σας κάνω επίσης μια ανάλυση. Θα επανέλθουμε σε αυτό, κύριε Φτυχίδη. Θα επανέλθουμε. Ας κάνουμε μια γενική τώρα από τον κύριο Κανέλο, που ζήτησε, τον διακόψαμε προηγουμένως, μίλησε μόνο για Τουρκία, αλλά και όλο αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήθελα να πω στην άποψη που εξέφρασε ο κύριος Καλλιτερίδης, ότι είπα κάτι για το εσωτερικό της Τουρκίας, ότι δεν είναι κάτι όταν προσέχεις τη διατύπωση των εκφράσεων σου και όταν δεν χαρακτηρίζεσαι από έναν ατέρμονα ή φιλόδοξο ή οτιδήποτε άλλο εύκολο χειρισμό των θεμάτων. Είπα με απόλυτη ευκρίνεια δύο πράγματα. Πρώτον, να κρατάμε με δύο λόγια μικρό καλάθι. Δεύτερον, να ρυθμίζουμε τις αντιλήψεις μας και τις δραστηριοποιήσεις μας στα πλαίσια μιας ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού και όχι βραχυχρόνιου. Και τρίτον και κυριότερο, επιτέλους να γεμίσουμε και εμείς με τις δικές μας διεκδικήσεις το καλάθι των επόμενων συζητήσεων με τους Τούρκους. Γιατί θα υπάρχουν συζητήσεις με τους Τούρκους αργά ή γρήγορα. Το πρώτο που θα ανακοινωθεί θα είναι προφανέστατα, κατά τη δική μου εκτίμηση, η συνάντηση Ερντογκάν-Μητσοτάκη. Και στη συνέχεια θα πάμε για συζητήσεις όπου εμείς στο καλάθι μας έχουμε άδεια τα αιτήματα, τα οποία θα έπρεπε να είναι αναγνωρίσιμα από τη διεθνή κοινή γνώμη. Πάμε τώρα στη διεθνή σκηνή. Αυτό που είναι στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς πολιτικής είναι η πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο, για τη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια. Έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις υπουργών εξωτερικών, ήταν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, απουσίασε απόλυτα η Τουρκία και βεβαίως ο Μπλίνκεν, του οποίου το ταξίδι έχει μια τεράστια σημασία. Δεν είναι ταξίδι μόνο στην Τουρκία, αλλά σήμερα, αλλά και αύριο στην Ελλάδα, με, κατά την δική μου γνώμη, εκτός από όλα τα άλλα που αφορούν τα γνωστά ζητήματα F-16 και τα λοιπά, θα είναι και θα περιέχουν και κατά έναν τρόπο νουθεσίες προς τους ναυτιλωμένους. Νουθεσίες προς εμάς, νουθεσίες προς την Τουρκία,
νουθεσία στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο προς το Ισραήλ και προς την Παλαιστίνη. Ήδη έγιναν επανειλημμένα τηλέφωνα στον Νετανιάχου αλλά και στον Αμπάς για να δηλώσουν την επιμονή των Αμερικανών σε ειρηνικές επιλύσεις των διαφορών. Αυτό σημαίνει ότι πάμε με έναν τρόπο που δεν είναι καθόλου σχηματικός, αλλά είναι τρόπος μεθοδευμένος σε προσεγγίσεις και σε αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που μας αφορούν. Θα πρέπει, επομένως, επαναλαμβάνω, να κάνουμε ορατά και αναγνωρίσιμο και τα δικά μας αιτήματα απέναντι στην Τουρκία. Να συμπεριλάβουμε δε και τα υπόλοιπα θέματα του ελληνισμού. Είναι τώρα η ευκαιρία να μιλήσουμε και για την Κύπρο και για άλλα ζητήματα που μας απασχολούν στον περίγυρό μας. Ήθελα να πω ότι επίσης είχαμε μία συμμετοχή και πίεση από πλευράς του Υπουργού Εξωτερικών, πάντα στη διάσκεψη του Μονάχου αναφέρουμε, του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, για να έχουμε, όπως είπε, την αποκατάσταση της εδαφικής κυριαρχίας στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει βέβαια αποχώρηση των Ρώσων, ανεξάρτητα αν είναι ρεαλιστικό ή αν δεν είναι, συνοψίζοντας τα φυσικά μηνύματα της διάσκεψης του Μονάχου για να το δούμε με διπλωματική πιστότητα, είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, πέραν, όπως είπαν, του Βλαντιμίρ Πούτιν, και αυτό εμείς το λέμε στις ανιχνεύσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Δύση θα συνεχίσει να εφοδιάζει με όπλα το Κίεβο για όσο κρίνει η Δύση απαραίτητο και ότι η Ουκρανία θα αποφασίσει μόνη για τους όρους ειρήνευσης όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αυτά λοιπόν για την συνάντηση του. Ήθελα επίσης να πω ότι έγινε μια συνάντηση με αίτημα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών κ. Μπλίνκεν με τον Ουάνγκ Γι. Ο Ουάνγκ Γι είναι ο ανώτατος εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της Κίνας. Μια άτυπη συνάντηση η οποία μάλιστα αναφέρθηκε σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και η οποία δείχνει την αντίδραση της Κίνας για την πολιτική της κατάρρευσης του μπαλονιού από πλευράς Αμερικής. Επίσης, η ανησυχία αυτή της Κίνας, που όπως σας είπα εκφράστηκε με έναν τρόπο άμεσο στην συνάντηση του Ουάνγκ Γι με τον κύριο Μπλίνκεν, είχε και τον χαρακτήρα της σύστασης προς την Ουάσιγκτον, ο τρόπος που έγινε, γιατί ο Ουάνγκ Γι είπε ότι η Αμερική οφείλει να αλλάξει πορεία ως προς το λεγόμενο περιστατικό του αερόπλοιου και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν κατασκοπευτικό, δεν είχε στόχο συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών, αλλά ήταν ένα μη στρατιωτικό αερόστατο που είχε ως κύριο σκοπό τη συλλογή μετεωρολογικών πληροφοριών. Ήθελα να πω ότι υπήρξε μια ανάλυση επίσης για το ίδιο θέμα από πολλούς έγκυρους σχολιαστές. Είχαμε, παραδείγματος χάρη, μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση του Γιούργεν Χάμπερμας. Ο Χάμπερμας σημείωσε ότι κατανοεί μέχρι τέλους τη στήριξη της Ουκρανίας, αλλά υπενθυμίζει
ότι ο πρωταρχικός στόχος των Δυτικών δεν είναι η ήττα της Ρωσίας, αλλά να δοθεί η ευκαιρία στο Κίεβο να διαπραγματευτεί με το Κρεμλίνο. Δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά γεγονότα που μας αφορούν. Ας είμαστε προσεκτικοί στην έκφραση των αντιλήψεών μας όταν δεν αφορούν έναν μακροχρόνιο, όπως σας είπα, σχεδιασμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Στις 11.30 δυστυχώς, όπως είπα στον κύριο Βασακέλη, να αποχωρήσω. Θα έχουμε και λίγο χρόνο πάλι να έχετε ένα σχόλιο. Επειδή θα αποχωρήσει ο κύριος Αγάδης, για ένα λεπτό, ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Αγάδη, γιατί μας αφήσει. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή. Έχω μείνει στην ανάλυση του κυρίου Πρέσβη τώρα και σκεφτόμουν αυτά που έλεγε τόση ώρα. Γι' αυτό η σκέψη μου έχει διαλυθεί. Δηλαδή είμαι στην ανάλυση του κυρίου Πρέσβη. Εγώ να σας χαιρετήσω λοιπόν, γιατί θα έχω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενη Κυριακή. Ραντεβού. Που ήπιατε τον καφέ σας μαζί μας αυτό το πρωινό. Να είστε καλά. Και ας περάσουμε τώρα στον κύριο...